Καλώς ορίζω τον κύριο Κωνσταντινίδη εδώ, γιατρέ μου, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμά μου. Να είστε καλά. Το πρώτο ερώτημά μου στη σειρά των εκπομπών που κάνουμε είναι τι είναι η νόσος Περονή και πώς θεραπεύεται. Η νόσος Περονή βασικά είναι το στράβωμα του πέους. Όλοι οι άντρες όταν τους στραβώ πέος έχουν αυτή τη νόσο, η οποία είναι κληρονομική, γενετική, δεν έχουμε σαφή. Είναι στραβό το πέος. Στραβώνει το πέος απότομα. Ξαφνικά σηκώνεται ο άντρας και βλέπει το πέος του στραβώνει δεξιά-αριστερά πάνω-κάτω. Αυτή είναι η νόσο του Περονή. Η νόσος είναι άγνωστη αιτία, κυρίως υποψιαζόμαστε γενετική, αλλά είναι άγνωστη αιτία, όπως είναι και άγνωστη η βασική θεραπεία της. Σήμερα το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι έχουμε ως ριζική θεραπεία κάποια χειρουργία που κάνουμε και τελευταία μια τοπική έγχυση μιας τοξίνης, ενός φαρμάκου δηλαδή, που διαλύει την πλάκα. Γιατί πόσο κορονοϊού... στραβώνει, δηλαδή παίρνει, γίνεται... Μπορεί να γίνεται κάθετο, 90 μοίρες. Αν 90 μοίρες, να μην μπορεί να κάνει έρωτα, να μην κάνει έρωτα, ναι. Οι άντρες συνήθως... Πονάει. Όταν προσπαθεί να έρθει σε επαφή, Ναι, γιατί είναι στραβό, δεν μπορεί να, δεν μπορεί να κάνει είσοδο ο άντρας. Ή με τις κινήσεις μπορεί να πονάει. Σε αυτή την υπόθεση, σε αυτή την ασθένεια, μπορεί να επηρεάσει ένας νάρθικας κάτι, να του βάλετε σε νάρθικα να ισιώσει. Δεν γίνονται τέτοια. Είναι καλή ιδέα αυτή, αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό, ναι. Γιατί η στήση δεν μπορεί. Άμα κάνεις ισιώσει το πέος σε στήση, θα το σπάσεις, θα του κάνεις κάταγμα. Πρακτικά αυτό το κάνουμε στη διάρκεια του χειρουργείου. Το πέος δηλαδή που είναι στραβό, του κάνουμε ένα κάταγμα, το ανοίγουμε και το ισιώνουμε βάζοντας ένα νάρθηκα. Αυτό που λέτε, εμείς το λέμε μόσχευμα. Πρακτικά αυτό γίνεται στο χειρουργείο. Ναι. Και μετά τον δίνουμε για να μείνει ίσιο. Αυτό είναι το χειρουργική τεχνική. Το χειρουργείο αυτό είναι δύσκολο. Όχι, σήμερα όπως το έχουμε κάνει, το χειρουργείο αυτό τελειώνει μέσα σε μισή ώρα. Πολλές φορές σε μισή ώρα. Ναι, δεν είναι δύσκολο όταν το μάθεις. Παλιά που δεν το ξέρανε, το κάνανε και 2 και 3 ώρες. Σήμερα είναι πάρα πολύ εύκολο. Και μπορεί να γίνει και να φύγει επίσης μέσα σε 2 ώρες ο άνδρας από το νοσοκομείο. Μπορεί να υποτροπιάσει, να έχει πάλι τα ίδια. Σωστή ερώτηση, σπανίως. Σπανίως. Δεν είναι κάτι που το συζητάμε δηλαδή. Οι επιπλοκές που έχουμε. Σας έχει εμφανιστεί υποτροπή. Ναι, αλλά είναι πολύ σπάνιο. Ας πούμε, εγώ στις χιλιάδες περιστατικά που έχω κάνει να έχω δει μια φορά μόνο. Πόσο κρατάει η ανάρρωσή του, δηλαδή φεύγει μπαταρισμένος? Φεύγει μπαταρισμένος, για ένα 24ωρο έχει έναν επίδεσμο, βγάζουμε τον επίδεσμο, κάνει μερικά μασάζ μετά, ένα είδος μάλαξης του πέους και για ένα μήνα δεν κάνει σεξ επίσης. Για ένα μήνα επίσης δεν κάνει σεξ. Παίρνει φάρμακα, αυτό... παίρνει αντιβιώσεις κτλ. Μόνο στη διάρκεια του χειρουργείου, όχι, μετά δεν παίρνει. Γιατί το πέος δεν μολύνεται εύκολα, κύριε Τράγκα. Γιατί είναι η χαμηλή αγκύωση. Έχει πολύ καλή αγκύωση. Έχει πολύ καλή αγκύωση. Άρα πολλές φορές δεν χρειαζόμαστε αντιβίωση καθόλου. Δηλαδή. Κάνουμε διαχειρητικά, αλλά όχι μετά. Μπορεί να κάνει ένα αιμάτωμα, ένα μαύρισμα. Μπορεί η επέμβαση να χρειαστεί να ξαναγίνει σε κάποιους όταν δεν διορθωθεί τελείως η στροφή. Υπάρχει ένα ποσοστό μια δυσκολία στη στήση μετά το χειρουργείο, το οποίο. Η οποία κρατάει και ένα εξάμηνο και θέλει φαρμακευτική αγωγή, γιατί το πέος υφίσταται ένα σοκ στη διάρκεια του χειρουργείου. Αλλά τέλος πάντων είναι προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζονται σήμερα αυτά. Ποιες είναι οι πιο δύσκολες επεμβάσεις που πρέπει κάποιος σίγουρα και ταχύτατα να σπέβδει στο Ανδρολογικό Ινστιτούτο, δηλαδή που πρέπει να την κάνει οπωσδήποτε? Είπαμε πώς γίνεται η προσθήκη, πώς μεγαλώνει. Είπαμε πώς γίνεται η νόσος Περονή. Υπάρχουν άλλα νοσήματα που πρέπει να έρθει? Κοιτάξτε, η άλλη επέμβαση που κάνουμε στην ανικανότητα ή στη δική της λειτουργία είναι η ενδοπαϊκή πρόθεση. Όταν ο άνδρας δηλαδή σε κανένα φάρμακο δεν αντιδρά, σε καμιά θεραπεία δεν έχει ανταπόκριση σε στήση, ενώ πρέπει να κάνει ένα χειρουργείο που λέγεται πρόθεση ή πρόσθεση. Είναι ένα παλιό χειρουργείο, πάνω 50 ετών χειρουργείο, δεν είναι καινούριο. Βάζουμε μια μορφή σιλικόνης μέσα στο πέος, η οποία είναι ένα υδραυλικό σύστημα, όπως η σιλικόνη στο στήθος, το οποίο με μηχανισμό φουσκώνει και ξεφουσκώνει και δημιουργεί στήση. Είναι αυτό που λένε το πουάρ, που το έχει κάπου στη μέση? Όχι, δεν το έχει στη μέση. Αυτό είναι ένα πουάρ. Υπάρχει ένα πουάρ το οποίο φουσκώνει το πέος, είναι μέσα στους όρχες όμως, για να μην φαίνεται. Ναι. Βάζεις αυτό το ένθεμα, το ενδοπαιϊκό ένθεμα όπως το λέμε εμείς, ή την πρόθεση,
μέσα στο πέος δεν φαίνεται μετά και το πουάρ μέσα στους όρχες κρύβεται. Πρακτικά μπορεί να μην φαίνεται μετά από έναν άλλο. Από έναν άνθρωπο τρίτο να μην φανεί δηλαδή ότι χειρουργήθηκε ο άντρας. Ωραία, κάνεις μια τεχνητή στήση. Αυτό του φέρνει ικανοποίηση ψυχική. Απόλυτα. Νιώθει ψυχική ικανοποίηση ξέροντας ότι αυτό το πράγμα σηκώνεται, σκληραίνει, έρχεται σε επαφή, αλλά είναι καθαρά μηχανικό. Θα έλεγα υδραυλικό, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ καλή ερώτηση. Έχει την απάντησή της στα εκατομμύρια ανδρών οι οποίοι έχουν χειρουργηθεί και είναι ευχαριστημένοι. Δηλαδή ο άντρας όταν δει τη στήση του δεν σκέφτεται αν έχει τεχνητό μηχανισμό. Είναι όπως όταν βάλεις δοφακούς για να βλέπεις στον καταράκτη, δεν σκέφτεσαι την όπου βλέπεις καθαρότερα ότι ο ενδοφακός, ή αν έχεις βάλει ας πούμε έναν σωλήνα στο μυρό που το έχει σπάσει, ένα μέταλλο, την ώρα που περπατάς δεν λες έχω ένα μέταλλο, περπατάς. Το ίδιο όταν δει τη στήση του άντρα. Το αποτέλεσμα δηλαδή. Το αποτέλεσμα μετράει, η στήση του είναι καλή, κάνει σεξ, κάνει όση ώρα σεξ χρειάζεται. Οι περισσότεροι άντρες μάλιστα λένε το εξής, ότι έχει αν... σπέρμα, εξακολουθεί να έχει σπέρμα. Ναι, βέβαια. Και οργασμός, ή προστατικό υγρό μπορεί να βγάλει. Και προστατικό και υγρό και σπέρμα κλπ. Οι περισσότεροι άντρες, αυτό που λένε κύριε Τράγκα, είναι ότι αν το ήξεραν θα το έκαναν. Και πιο εγκαίρος, ναι. Για να μην ταλαιπωρούνται με επαφές άστοχες και άκαρπες. Διότι κρατάει την ειδονή και τον οργασμό και τη διάρκεια της στήσης για όσο διάστημα θέλει. Αυτή είναι η απόλυτη ικανοποίηση του άντρα, ο έλεγχος της στήσης, της σκληρότητάς του δηλαδή. Αυτό το μηχάνημα δίνει σκληρότητα. Η ειδονή έρχεται από τη σκληρότητα. Στον εγκέφαλό του είναι η ειδονή, δεν είναι στο πέος του. Έρχονται στο Ανδρολογικό Ινστιτούτο άνθρωποι οι οποίοι σας λένε Παναγία μου, θέλω κάθε μέρα 4-5 φορές να κάνω και τι μπορώ να κάνω γιατί έχω μια υπερσεξουαλικότητα. Έρχονται. Δηλαδή αυτοί που λέμε ότι είναι μανιακοί. Είναι μανιακοί του σεξ. Δηλαδή σπάνια. Να έρθει... σπάνια. Σπάνια. Σας έχει τύχει άνθρωποι. Θα έλεγα να σας ότι είναι ένα-δυο περιστατικά που έχω δει. Είναι άντρες οι οποίοι είναι επαγγελματίες του σεξ. Παίζουν σε τσόντες. Και σε τσόντες αλλά και σε... πώς θα λέει, νυχτερινά κέντρα που κάνουν live sex, ας πούμε. Ναι, ναι. Και ένας άντρας δεν θέλει αυτή την υπερσεξουαλικότητα, τον ταλαιπωρεί. Δηλαδή, πολλές φορές η υπερσεξουαλικότητα γίνεται εθισμός και υπάρχουν κέντρα στην Αμερική της υπερβολής που θεραπεύονται, δηλαδή τους δίνεις κατασταλτικά. Γιατί είναι ενοχλητικό. Είναι ορμονικά κατασταλτικά. Ναι, είναι ορμόνες που τους καταστέλνουν, ναι, την επιθυμία. Αντιανδρογόνα, ας πούμε, μπορείς να δώσεις. Ναι. Πάντως εσείς εδώ στην ελληνική περιοχή, στο Ανδρολογικό Ινστιτούτο, δεν έχετε πολλά τέτοια περιστατικά. Δεν έχω δει ούτε ένα και έχω δει 30.000 αρρώστους στην Ελλάδα, κύριε Τράγκα. Ούτε ένα περιστατικό. 30.000 ασθενείς έχετε δει μόνο, ναι, στην Ελλάδα. Από το 1987 ασχολούμαι, ναι. Δεν έχω δει ένα περιστατικό που ήρθε να μου πει στα μάτια μου την σεξουαλική μου επιθυμία. Πείτε μου κάτι ακόμη, πώς αντιδρούν οι γυναίκες, όλες αυτές οι κυρίες, οι σύζυγοι, οι αδελφές, οι μανάδες που συνοδεύουν ή αν θέλετε που περιμένουν ένα αποτέλεσμα από το χειρουργείο σας. Έρχονται μετά, σας βλέπουν αυτά τα ζευγάρια, σας λένε ότι πάει καλύτερα, ότι οι επαφές είναι καλύτερες, ότι αισθανόμαστε καλύτερα. Το 95% των γυναικών που θεραπεύει στη θετική της λειτουργία στον άντρα είναι απόλυτα ευτυχισμένες. Διότι προσέξτε να δείτε, μια γυναίκα η οποία δεν βλέπει την επιθυμία του άντρα ή στο μάτι του ή στο σώμα του, ζει καταθλιπτικά. Νιώθει ότι είναι πεταμένη. Νιώθει μια σάρα δηλαδή. Είναι ασθενής. Άρα όταν ο άντρας την επιθυμεί και της το δείχνει κιόλας, γίνεται ευτυχισμένη. Αυτό πρέπει, και αυτό μας δείχνουν κιόλας. Όλα τα ζευγάρια. Όλες οι ηλικίες έρχονται στο Ανδρολογικό. Όλες. Από 18. Δηλαδή μετά από τα 55-60 έρχονται ζευγάρια που λένε ότι έχουμε ακόμα επιθυμία για σεξ και θέλουμε να μας διορθώσεις, να μας βοηθήσεις. Προχθές, πριν δύο μέρες, ήταν ζευγάρι 88 χρονών. 88. Να ζήσουν οι άνθρωποι, έτσι. Ναι. 88. Ναι, ναι. Και είχε προβληματάκι ο 88χρονος. Είχε και είχε προβληματάκι. Ναι, δηλαδή. Προβληματάκι, ναι, βέβαια. Και η κυρία πώς ήταν, 80. Κυρία γύρω στα 75. 75. Ναι, ναι. Και ήρθε, μπράβο του. Ναι, 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 88 ετών ήρθε, ναι, να βελτιωθούμε, ναι, να ικανοποιούμε την 75άρα. Μπράβο. Μα προσέξτε, μπράβο, να δείτε. Ο έρωτας δεν έχει ηλικία. Δεν είναι μέχρι τέλους ζωής.
Εάν σταματήσει ο άλλος να θέλει, ναι, το σεξ θα σταματήσει να θέλει και τη ζωή. Οι άνθρωποι πριν πεθάνουν θέλουν να κάνουν σεξ. Αν θυμάστε και τη ρίση του Σοκράτη, έτσι. Ναι, ναι. Θέλει, δηλαδή η σεξουαλική του ζωή πάει με την επιθυμία του για ζωή. Αυτά τα έχουν πει και οι διάφοροι ψυχαναλυτές. Άρα είναι πολύ βασικό ένστικτο και πρέπει να διατηρείται. Πρόσεχε, η δημιουργία άνθρωποι, για τους λέμε ως παράδειγμα, το Πικασό μέχρι τα 90. Έτσι δεν είναι. Ήθελε γυναίκες. Βέβαια. Και χώριζε. Όλο βοηθούσε έπαιρνε αυτός. Όποια έμπαινε μέσα στο ατελείο. Θέλω να πω ότι όμως είναι. Στο εργαστήρι του. Θες να γίνεις βοηθός μου, έλα. Οι δημιουργικοί άνθρωποι, ναι, θέλουν να κάνουν σεξ και έρωτα. Δεν είναι μόνο το. Ξέρετε, δεν είναι η ανατομία η μοίρα του ανθρώπου. Δηλαδή δεν είναι η εξπερμάτιση και ο οργασμός. Είναι η επαφή, η επικοινωνία. Και η καλύτερη επικοινωνία είναι η μη συμβολική επικοινωνία, κύριε Τράγκα. Δηλαδή το σώμα, να μιλάει το σώμα που είναι αληθινό. Να μιλάει το χάδι, να μιλάει το βλέμμα. Η επιθυμία. Όχι ο λόγος. Με το λόγο χτίζω ανόγια και κατόγια. Ανόγια και κατόγια. Να σου δείχνω πως σε θέλω. Να... Και κάτι ακόμη που το θέλουμε από εσάς. Είναι κάποιοι άντρες που σου λέει ότι η γυναίκα μου δεν μου κάνει αυτό και γι' αυτό το λόγο βγαίνω και πάω με μια άλλη. Δεν μου κάνει αυτό και δεν μου σηκώ γιατί δεν μου κάνει αυτό. Σε αυτό τι λέμε εκεί πέρα όταν φτάνει στο ιατρείο, κάντου το. Κοιτάξτε, όχι, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι εάν η γυναίκα έχει τέτοια συντηρητικά αντανακλαστικά στο σεξ, είναι καλύτερα να χωρίσει ο άντρας μαζί της. Δηλαδή θα περάσει μια ζωή δυστυχισμένη. Δηλαδή αν βάλει την εκκλησία στο κρεβάτι του και την ηθικολογία, δεν θα περάσει καλά. Θα γίνει ένας καταθλιπτικός αρσενικός ή θα έχει μια καταθλιπτική σχέση. Στο σεξ πρέπει να είναι ελεύθερο. Και ένα ζευγάρι που συνωμοτεί στις φαντασιώσεις του είναι το ιδανικό ζευγάρι. Πρέπει να τα κάνουν όλα. Δεν υπάρχει αμαρτία σε αυτό. Εάν υπήρχε αμαρτία, η φύση θα είχε φροντίσει. Το κρεβάτι κρατάει δυνατά τα ζευγάρια. Το κρεβάτι μόνο το κρεβάτι. Καλό. Μόνο το κρεβάτι τα κρατάει, κύριε Τράγκα. Σε όλα τα άλλα σπάει διαφωνώ. Σπάει τη ρουτίνα δηλαδή. Σπάει την καθημερινότητα. Ξέρετε, υπάρχουν θρησκείες, κύριε Τράγκα. Οι Ινδοί και οι Εβραίοι, ξέρετε τι κάνουν για να μην απαγορεύουν στα ζευγάρια να μιλούν την ημέρα τις καθημερινές. Γιατί, για να μην τσακώνονται, γιατί ο λόγος φέρνει επιχειρήματα, είναι όπως στην πολιτική. Και τους επιτρέπει να μιλούν την ώρα της κρεβατοκάμαρας. Έτσι αμβλύνει τις συγκρούσεις των φύλων. Υπάρχουν κανόνες, χιλιάδες κανόνες στη εβραϊκή θρησκεία, αλλά και στην ειδική, που τους λέει, ξέρετε, στο διάδρομο δεν θα μιλάτε. Στην κρεβατοκάμαρα μπορείτε να μιλήσετε, στο κρεβάτι δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό, διότι τα ζευγάρια μπαίνουν σε ένα σπίτι και συνομιλούν για όλα τα άλλα, εκτός από τον έρωτα και το σεξ. Και αυτό είναι η δυστυχία τους. Γιατρέ μου, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν και σήμερα κοντά μου. Συνεχίζουμε τη ροή πληροφοριών, γιατί το σεξ, έτσι, είναι η ζωή. Έτσι, έτσι. Είναι το μεγάλο στοιχείο αυτοσυντήρησης του ανθρώπου, έτσι το θεωρώ εγώ. Κάνεις σεξ, είσαι δυνατός, είσαι γερός, κοιτάς την άλλη μέρα, όποια και αν είναι τα προβλήματα. Ήταν κοντά σας και σήμερα ο κύριος Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, διευθυντής του Ανδρολογικού Ινστιτούτου, διακεκριμένος χειρουργός.